Ευχαριστώ πάλι που ξανάρθες. Χαρά μου μεγάλη και να χαιρετήσω το πιο έξυπνο κοινό που υπάρχει σε εκπομπή. Γιατί? Γιατί είναι έξυπνο, ρε παιδί μου, για το σπίτι τους παρακολουθώ, απαντάνε αμέσως. Είδες. Και οι πληροφορίες που θέλουν σε mail, τα κουτσομπολιά, που στείλανε. Το καλοπιάνει το κοινό, η Σοφία. Όχι, όχι, για σένα θες να πω. Όχι για μένα, για το φωτ και για την Θέλω να πω ότι το έξυπνο αγόρι παρουσιαστή αυτή εδώ τη εκπομπή είναι καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Θα του στείλω τις ευχές σας. Δεν μπορώ τα ονόματά σας, γιατί περισσότεροι παίρνετε. Στέλνετε mail και λέτε. Να το δείξω από τώρα ή μετά. Σήμερα δίνω αυτό. Αυτό τι είναι, μάνα μου, δεν έχεις ιδέα γιατί είσαι μεγάλη σε ηλικία. Αυτό. Άρεσε με ένα μικρό τώρα. Καλώς. Πάντα ήθελα για το Σάκη μια καριέρα εγώ στο εξωτερικό. Δεν ξέρω. Μου έκανε για James Bond, για. Εγώ για την καριέρα δεν με νοιάζει. Επικίνδυνες αποστολές, δεν σου κάνει. Δεν ακούω. Αλλά δεν θα σκεφτόμουν για του αλλού την καριέρα. Για μ' αρέσει κάποιο άλλο θα σκεφτόμουν. Με την καριέρα δεν στη λύση μόνο του. Α, τώρα που πάμε κούκλες μπορώ να πω ότι τρέχει. Και όχι. Λοιπόν, πάμε να το παίξουμε. Λοιπόν, ο Έκτορας Μποτρίνη έχει κάνει το δικό του reality. Στο οποίο εμφανίστηκε ένας τύπος, ο οποίος έχει κάποια θέματα. Άλλες φορές ξεπερνάει την έντασή του με ξύλο. Και άλλες φορές κάνοντας σεξ. Καλύτερα την ξεπερνάει μια και καλή συνδυάζοντας τις δύο δραστηριότητες. Καλύτερα για ποιον, Μαρία. Για τον άνθρωπο, εμένα με νοιάζει το καλύτερο. Ο άλλος άνθρωπος. Ο άλλος άνθρωπος. Όχι, πρέπει να συμφωνεί. Λες να υπάρχουν τώρα. Ε? Να υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμφωνούν πολύ. Σι λες δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, σίγουρα. Να σε ρωτήσω, ρε Σοφία, εσύ έχεις απατήσει. Συγγνώμη. Έχεις απατήσει. Ποτέ, είμαι μονογαμική. Α, ψεύτρα. Εσορκίζομαι. Αλήθεια. Σε βαθμό βλακίας. Ποτέ δεν έχεις απατήσει. Ποτέ, όχι, όχι. Απλά φεύγω. Όταν θα φύγω, με λέτε να κάνω τι θέλω. Ναι, καλή, αλλή μόνο. Όσο είμαι εκεί, είμαι εκεί. Πάντως τώρα, παιδιά. Και αίμα. Με μόνο εσείς. Όλες με αυτόν πάνε την Μποτρίνη. Πες το με αυτό, σε παρακαλώ. Κάθε φορά που ξυπνάμε το πρωί θα μαζεύω τα σεντόνια ο σύντροφο. Α, εγώ σιγά μην τρέχω τα σεντόνια, αλλά θα βάλω κάμερα. Α, είσαι πιο προχωρημένη. Ναι. Προχωράει. Προχωράει, δεν είναι το σεντόνι, παιδιά. Ξέρετε πού είναι τις ταχύτητες. Για δείτε. Μήπως ήθελε να πει χειρόφρενο, γιατί το χειρόφρενο σου να είναι με στη μέση. Δηλαδή, λίγο κατά λάθος θα ακουμπήσεις. Να περάσεις από την άλλη μεριά. Να... Και όπου ακουμπάς πόρι. Ναι. Ναι, να εκτιναχθεί. Γιατί κι άλλοι έτσι όπως το είπε το Λευγέ, δεν το είπε με αυτόν τον τρόπο. Το είπε με τον πρώτο που καταλάβαμε. Το άλλο τώρα. Πάει ένας, γυρνάει από ταξίδι. Και για να τσεκάρει αν η γυναίκα αρέσει. Όχι, δεν το αρέσει. Θα τα κάψω τα ξηραφάκια όλα. Αλλά και μήπως και ξυριστική να έχει πάρει το ίδιο. Να μην το ψάνω γαμία. Όχι, δεν πιστεύω. Αφού κανένα δεν πιστεύει. Το ξέρει. Δεν θε να ξέρει. Όχι, ναι, να μην το ξέρει. Αυτό το εργαστήριο δηλαδή ασχολείται. Καλά, ο λαό κάτι διαβάζει τα περιοδικά, λέμε φίλοι. Α, και εσύ τώρα διαβάζει τα περιοδικά και πιστεύει. Καλά, όχι, γιατί και για μένα διαβάζουν. Δεν σου ξανακούσει ότι υπάρχει αέρα που λέγεται Σαγανάκι. Και αέρα σουφλέ αυτό που κάνει μπλουμπλουμ και φυσκώνει και ανοίγει και βγαίνει σοκολάτα. Και η κρέμα μαζί. Πάει καλά ο αυτιάς. Εγώ νομίζω ότι ακούγεται τον ήχο των αυτοκινήτων πάντως. Και τι αυτό. Και νομίζω ότι ακούει τον ήχο του αέρα. Μα ποιον αέρα, δεν υπήρχε αέρα εκεί καλά. Έλα, διάει. Θέλω 20 δευτερόλεπτα. Έχεις τα 15. 18. Για να το κλείσω. Δηλαδή παζάρι τα 15. Για να το κλείσω. 20 δευτερόλεπτα ζάλλον. Δίνει περισσότερα. Δεν είναι ότι δεν έχει χρόνο. Δεν θέλει το γυμπετριά. Ποιο? Το Alter. Όποτε κάνω ζάπινγκ πέφτω σε... Σε διάφορα. Έναν που έχει, τι να έχει φάει. Θες να κάνουμε δεύτερες φωνές έναν με περιφότηλη. Άρα φυσιολογικά σπον. Πες την πληροφορία που σου έδωσε ο τηλεθεατής για τον χωρισμό της. Βάλε πληροφορία τηλεθεατή, θεού τηλεθεατή, συνεργάτη σχεδόν, μόνο που δεν τον πληρώνει. Αν δεν ήταν οι περικοπές και η κατάσταση, θα τον έπαιρνε στο μισθό σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτός ο τηλεθεατής πιστεύει αυτές τις κάτι θα γίνει για πάντα. Στο τέλος μην το γελάς, ό,τι να είναι. Έλα, αντιπρόσωπος, φίλοι. Ρίχτω, μάνα μου. 20 σημεία στο σώμα. Πήγε στην τηλεόραση που θα είσαι σε ένα μαγαζί και θα με παίρνει τηλέφωνο και θα μου λέει: Σοφία, σου βρήκα ένα καταπληκτικό. Σταμάτα, βρε κόρη. Σοφία, μου φοβάμαι. Πάμε σε να βγάλουμε κανένα πράγμα για το σταθμό. Άρα δεν μ' άφησε να ολοκληρώσει. Πάμε να βγάλουμε κανένα πράγμα. Α, Κατινά! Γεια σα, γεια σα. Γεια σα, καλώ ήρθατε και πάλι στην παρέα. Καλώ ήρθατε και πάλι. Κάτι έχει πάθει με τη Σοφία. Μωρέ, λίγο την τρέπα με τη Σοφία. Πολύ μεγάλο. Πάμε για του άνιστολου. Τα καλύτερα είπε χθε. Αχ, θα σε ρωτήσω. Χθε δεν απαντήσαμε για του άνιστολου και. Όχι καλέ. Η κοτιά να παλανίκα, παιδί μου, η ροή ήταν αυτή. Που έστελνε εξόβριγες έξω από τα στρατόπεδα και περίπου. Έξω από στρατόπεδο να μας δεις να κάνουμε. Έχω πάει έξω από στρατόπεδο τελευταία. Α, γιατί. Και κλαίω. Κλαίω. Ούτε τα είχες ποτέ με. Δεν θα μπορούσα να περιμένω ένα στρατηγό, έναν. Σκέφτηκα το ενδεχόμενο να τα φτιάξω με κανένα στρατηγό τώρα που γιος μου ήταν φαντάρος, ομολογώ ότι μου πέρασε το μυαλό. Αλλά δεν ήξερα πού να απευθυνθώ.
Γνώρισε έναν ωραίο στρατηγό στο Βελιγράδι. Πού το παιδί μου θα περνάει για καλλιτέχνη. Για πες εσύ στο Βελιγράδι. Παλιά μου, ξύστησα σε μια παρέα ένα στρατηγό. Έλληνα. Όχι καλέ, Βελιγραδέζο. Ωραίο. Κούκλο. Μικρό. Συγγνώμη. Τρία επίση. Αχ, ναι. Έλα, το δοκιμάσαμε και πάλι. Καλά, τεκά. Άμα θε. Ηλιά. Βάλτε τον αυτόν στο κέντρο και εμά δεξιά και αριστερά ή όπω αλλιώ αφήσει αυτό. Άκουσε ότι. Ήρθε και εσύ, Γιωργάκη μου. Καλά είναι αυτό, γαμού. Οπαλάκια, οπαλάκια. Γιατί. Τι αρέσει, Γιώργη, με γυναίκα. Τι να βρω, ρε. Τι αρέσει, σαν ο άντρα, να ζω, έλα, ναι, έλα, θα συνέλθω. Πάμε, παιδιά μου. Έχω αξίζει. Να σα πω, έχω να σα πω κι άλλα. Γιατί δεν σα έχω δείξει την κυρία αντιπρόσωπο, η οποία φιλιέται έτσι. Φώτης και Μαρία Λάιβ και Σοφία και Ιωάννα και Εύελιν, μπράβο! Μπράβο, Μάρα, είμαστε πάρα πολύ καλή! Σοφάκι μου, γλυκό μου, καλώς ήρθες! Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Είδαμε και λίγο... Περίμενε, θα στις λύσω. Να πω ότι είδαμε και λίγο Φώτη σε αυτό το βίντεο, γιατί μας έχει λείψει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το Φώτη. Να σε στεναχωρήσω ή να σε φορτίσω περισσότερο, αλλά σαν φανατική τηλεθεάτρια αυτής της εκπομπής, έχω να σου πω ότι όσο και να φέρεις δίπλα σου, αυτή η σχέση που είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, δεν υπάρχει, απλά δεν υπάρχει. Εύκολο, ζορίζεται κι αυτός, ζοριζόμαστε κι εμείς που είμαστε από μακριά. Αλλά αν συνειδητοποιούσε που το συνειδητοποιεί, γιατί και σε εκείνον φτάνουν τα μηνύματα, αλλά και εγώ του τα λέω. Όλη αυτή την αγάπη, παιδιά, εγώ δεν το έχω ξανά. Δηλαδή, να είμαστε. Επίσης, πάρα πολύ έντονα με δικό μου άνθρωπο που είχε κι αυτός μια περιπέτεια υγείας και από την αγάπη πιστεύω πραγματικά όλου του κόσμου κατάφερε να ξεπεράσει. Δεν πισχαζεί και ρομαντική, πραγματικά το πιστεύω. Είναι η ενέργεια που στέλνει. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι σήμερα θα είναι εδώ. Οι φίλοι μου οι καλοί. Sorry, να με στηρίξει, γιατί έχουμε να πούμε πολλά, να δούμε πολλά. Σου έχω ετοιμάσει τα ανάλογα. Μου έχει ετοιμάσει καλά πράγματα. Ναι, μωρέ. Ναι, εντάξει, δεν θα πω τα χτες. Να θα πω σήμερα. Άκου σήμερα τι έκανα. Δεν είναι στα καλά μου. Πάω σε μια τράπεζα. Μπαίνοντας στις τράπεζες έχει αυτά τα ντουλέκανα δηλαδή, γιατί δεν συνεννοήθηκα. Και λέω, αφού δεν συνεννοούμε, ας φύγω. Και όπως φεύγω, είναι αυτός πανικόβλητος και λέει, μήπως είδατε ένα κλειδί. Άλλο το κλειδί σας. Πάλι καλά που σε πρόλαβε μέσα στην τράπεζα. Πιστεύω. Έξω. Στα κουτάκια. Ναι. Έξω από την τράπεζα όμως. Αυτά δεν θα κάνω άλλες βλακίες. Σήμερα πάμε τώρα να σας δείξουμε τι έχουμε μαζέψει. Ναι, να το παίξουμε. Νίκο με λένε, αν θυμάμαι καλά. Αυτό με. Συγχωρέστε μας. Ότι... Σουτιενάκι. Λοιπόν, σήμερα για χάρη της Παγκόσμιας ημέρας. Στιθόδες μου. Ναι. Ναι. Στον Αλφα κάνανε ένα αφιέρωμα. Γιατί σου είπα σκέφτεται. Δεν είπα να σε ρωτήσω, αλλά εσύ ό,τι γουστάρεις θα λες. Δεν είπα τίποτα. Όχι, να λες, να λες. Το βγάλει. Σπάνια το έβγαζα μέχρι τώρα. Γέλαγε με τις χαζομάρες του ψάριου. Το ψάρι. Κυκλοφορούσε. Δεν κάνει γκρικά εδώ. Κυκλοφορούσε αυτό. Καλύτερα παράφωνος, παράβουβός και άφωνος. Στήθος. 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 Από μόνο του. Μόνο του. Ναι. Ναι. Ωραία, εγώ θέλω. Για κοίτα. Γιώργοντα. Και του πεταχτεί. Μπορεί να του κάνει καμία παραμόρφωση. Πρόσκαιρη λέει. Στήθος από εκεί και στο φόντο γιατί. Γιατρός πάει στο αμφιθέατρο, του φέρνουν αυτές τις ξύλινες κούκλες που είναι μισή κανονική και άλλη εκτομάτι. Με την κοπέλα, με τον. Που πέρασε καλά. Ναι. Έτσι τα λες, ναι. Ναι, που πέρασε καλά. Θες να δεις που έχουν φτάσει οι γυναίκες για να προκαλούν και να διευκολύνουν τους άντρες ως προς το σεξ. Να πω. Ότι δεν έχει δυόμιση κουταλιέ. Να γίνεται σαν να το αλείψει το ψωμί, δεν γίνει γρόπια. Λοιπόν, για σχολίασε τώρα. Και δεν μπορώ, θα βάλω έναν άλλο φιλόσοφο να μιλήσει με τη φιλοσόφισσα. Α, να της απαντήσεις. Εσύ σαν φαντασία. Για πάμε. Όχι, ακόμα είναι υπουργός. Παιδιά. Από αυτά θα τα μαθαίνει μια ζωή. Ναι. Αχ, Θεούλη μου, φούντος. Είσαι ενοχικιά τώρα. Όχι, δεν είμαι ενοχικιά. Κατάλαβα. Ναι. Καλά, θα φύγω από το. Θα πας να παίξεις ένα trivial του σεξ σε όλου. Απόλυτη ευβία. Θα τους ξανακούς δύο αγόρια μεγάλα. Πρώτη φορά στη ζωή. Τα οποία. Δεν λένε τέτοια. Δεν λένε. Αχ, να σας πω ένα ανέκδοτο. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Όχι, άστο κλέτσο. Και εγώ αυτό που ξέρω τα περισσότερα είναι σόκινγκ. Δεν γίνεται να τα πω στην τηλεόραση. Αχ, δεν φλερτ. Νιώθει πιο πολύ. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει πέσει. Όχι, δεν αρέσουν εσένα οι κορονάτοι. Τι σημαίνει κορονάτι. Ένστολο. Θέλουμε κοιτάκι αυτό. Νουνά, νουνέ, το Πάσχα, αυτό θυμάστε μια διαφήμιση παλιά που λέγε Νουνά, νουνέ, το Πάσχα. Έχετε όπου βρείτε γυναικεία, τα αγοράκια, παιχνιδάκια, θα τα αλλάξετε. Όχι, δεν είναι αυτό. Ξεχάστηκε. Ξεχάστηκε.
πρώτο και τέτοιο. Μπορεί να σα πω κάτι όμω, εγώ την έβαλα και από αυτέ τι εξωτερικέ. Γιατί κυρία και τσόντε, λε και η άλλη ταινία, μόνο τσόντε. Πώ λέει ο Χατζηχρήστο, πάρε με το καλό να γίνω μουσική να με εξορίσει. Και κατά λάθο δηλαδή. Ψέματα λέει. Όχι, κατά λάθο να θε μπορεί να πέσει πάνω. Έχω και αγαπημένη. Υπάρχει τέτοια ταινία. Ελληνική ή ξένη. Όχι. Φορά και φουστανέλα. Άμα παιδιά μου. Σήμερα. Ναι, δεν υπήρχαν, σου λέει. Με να του κάνουμε τεστ με τέτοιε ταινίε. Έχει τίτλο του Νότι. Α, το λέμε το πουλί. Πουλί, βέβαια. Ξέρει, τη Σάβρα είναι έκφραση. Πώ λέμε μπαλότσα και τέτοια. Μάλλον για αυτό. Μπαλότσα τι σημαίνει. Μπαλότσα σημαίνει. Δεν προλαβαίνω τι πληροφορίε. Χτυπάνε από παντού. Σου στείλανε ότι θα σε κάνουμε εξπέρ με καπέλα από φίλε. Σε φωτογραφία. Προλάβανε και στη δουλειά. Τι είναι η μπαλότσα. Η μπαλότσα μάθαμε γιατί είναι και στο σαλόνι και παντού. Και έχετε ωραία. Να φύγε που λέει ότι τραβούν να γίνει και πάρει. Άντε τώρα να μην το πω. Έλα, πε το καλά. Πες, θα πιστέψει ο κόσμος. Τι κάθαρμα είσαι. Αλλά αφού παίζατε και μαζί στη ζωή. Το παιδί μου παλιά ήταν ο χωροφύλακας, ο αγροφύλακας. Τώρα είναι η ομάδα. Πατικός πολεμικού. Δεν είναι η Σοφία. Ποτέ αποσμητικό. Ποτέ. Γνωστός, τίποτα. Στην τηλεόραση. Γνωστός, όχι, βγαίνει και στην τηλεόραση. Ναι. Μετά τις διαφημίσεις, αλλά πάμε στις διαφημίσεις.